senza tutto caffeinio. Oh, πριν από κάμποσα χρόνια. Ύστερα έπαψα να πηγαίνω. Είχα περάσει πολλές ώρες εκεί μέσα. Αυτό γινόταν προτού να φύγω. Λίγο πριν. Αυτό το καφενείο νομίζω πως έπαιξε μεγάλο ρόλο στο φεβιό μου. Ήταν όλοι τους πολύ πιο ηλικιωμένοι από μένα. Αλλά συνήθιζα να μ' ακούνε. Γιατί συνήθως τους μιλούσα. Τους μιλούσα για ένα σωρό πράγματα. Φαίνονταν πως όλα ήταν εντάξει. Πολλές φορές μια παρέα όλοι μαζί πηγαίναμε σε τόσα μέρη. Υπήρχαν και στιγμές που πήγαιναν στα σπίτια τους τα βράδια. Το κακό είναι πως είχα παρεστήσεις. Δεν ήταν ακριβώς παρεστήσεις. Να, έβλεπα ένα σωρό λογής-λογής πράγματα. Τόσο καθαρά. Τόσο γαλήνια. Όλα πολύ γαλήνια. Και αυτή η καθαρή ματιά. Μα ναι, ίσως το σφάλμα να ήταν δικό μου. Το κακό είναι πως κάποιος μετέφερε κάτι. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Το ψέμα πήρε διαστάσεις και διαδόθηκε από στόμα σε στόμα. Κάποια στιγμή μου φάνηκε πως άρχισαν να γελάνε μαζί μου. Στο καφενείο. Σε αυτό το καφενείο, ναι. Στο εργοστάσιο. Δεν ξέρω πώς. Αλλά κάποια στιγμή με πήραν και με πήγανε σηκωτό σε ένα νοσοκομείο κάπου έξω από το Λονδίνο. Αρχίσαν και στριφογύριζαν γύρω μου όλοι και άρχισαν να με ρωτάνε πράγματα, να με ρωτάνε για τη ζωή μου, να με ανακρίνουνε. Κι εγώ απαντούσα σ' όποιον με ρωτούσε. Κάποια στιγμή ήρθε ένας κύριος, ένας γιατρός, ο αρχηγός τους εκεί μέσα, ο αρχίατρος. Ένας κύριος, ένας σκέτος gentleman, αν και νομίζω πως τελικά δεν ήταν κάτι τέτοιο. Αυτός ο κύριος άρχισε και μου έλεγε πως έπασχα από κάτι, πως είχα κάτι στο μυαλό μου και πως έπρεπε να μου κάνουν επέμβαση. Έλεγε πως αυτή η επέμβαση ήταν για το συμφέρον μου και πως έπρεπε οπωσδήποτε να την κάνω για να ξαναγίνω πάλι φυσιολογικός. Μου έλεγε δε πως έπασχα από... Πώς το έλεγε, δεν το θυμάμαι. Αυτό. Έπρεπε μου έλεγε να κάνω οπωσδήποτε αυτή την επέμβαση για να ξαναγίνω φυσιολογικός και να βγω από το νοσοκομείο. Αλλά εγώ ήξερα πως δεν είχε δικαίωμα να την κάνει αυτή την επέμβαση. Ήμουν ανήλικος. Έπρεπε να πάρει την έγκριση της μητέρας μου. Έπρεπε να πάρει την υπογραφή της.
Εγώ της το είπα της μητέρας μου. Όμως αυτός, όταν εμεχώσανε στο ίδρυμα, μου έδειξε δυστυχώς την υπογραφή της. Σε εκείνο το ίδρυμα προσπαθούσα να δραπετεύσω. Με ένα πριόνι πριόνιζα τα κάγκελα επί 5 ώρες του παραθύρου του θαλάμου. Μέσα στο σκοτάδι. Αυτοί περνάγανε με μια δάδα κάθε μισή ώρα και ελέγχανε τα κρεβάτια. Κάποια στιγμή ο διπλανός μου έπαθε κρίση και με τσακώσανε. Ύστερα από μια εβδομάδα άρχισαν να τους κάνουν αυτό στον εγκέφαλο. Εγώ επειδή ήμουν ο τελευταίος παρακολουθούσα ακριβώς τι τους κάνανε. Ήταν τόσο φρικτό. Κάποιος με κάτι τσιμπίδια τους έβαζαν σε ένα κρεβάτι και τους βάζαν αυτά τα τσιμπίδια σαν ακουστικά ανάμεσα στο κρανίο, στους κροτάφους. Και ήταν τόσο φρικτό και κάποιος κρατούσε μια μανιβέλα ή πατούσε κάτι σαν κουμπί και έπαιρνε από μια μηχανούλα ρεύμα, ηλεκτρικό. Ύστερα τους ξαπλώνανε σε μια κουβέρτα και τους αφήνανε ακίνητους για πολλή ώρα. Μερικοί αντιστεκόντουσαν, αλλά οι περισσότεροι μένανε ακίνητοι και ξαπλωμένοι. Κάποια στιγμή ήρθε και η δική μου σειρά. Ήρθανε να με πιάσουνε. Θέλανε να με ξαπλώσουνε στο κρεβάτι μου. Ήξερα πως για να μου κάνουν αυτό έπρεπε να με ξαπλώσουν οπωσδήποτε. Γιατί άμα έμενα όρθιος υπήρχε κίνδυνος να μου προκαλέσουν ζημιά στη σπονδυλική στήλη, να μου τη σπάσουν κυριολεκτικά. Εγώ, όταν ήρθανε, στάθηκα κόντρα στον τοίχο, όρθιος. Ήρθαν ένας δύο από δάφτους, κι εγώ τότε ήμουνα νέος, πολύ πιο γερός από ό,τι είμαι τώρα. Σκέτο θηρίο, σας λέω. Και πιάνω και ξαπλώνω τον ένα χάμο και βουτάω τον άλλον και τον πιάνω από το στήθος να τον σκάσω κυριολεκτικά. Και τότε ήρθε ο αρχίατρος ξαφνικά και μου βάζει αυτά τα τσιμπίδια στο σκροτάφους. Και δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Δεν έπρεπε. Γιατί ήμουν όρθιος. Και δεν έπρεπε να μου το κάνει ενώ ήμουν όρθιος. Γι' αυτό και στάθηκα όρθιος. Παρ' όλα αυτά μου το έκανε. Και μετά βγήκα από το νοσοκομείο. Βγήκα. Αλλά πλέον δεν μπορούσα να κρατήσω την ισορροπία μου. Δεν πρέπει να πάθε ζημιά η σπονδυλική μου στήλη. Όχι, αυτό είναι σίγουρο. Δεν μπορούσα πλέον
να κρατήσω το κεφάλι μου, να κάνω κινήσεις με το κεφάλι μου, αριστερά και δεξιά, ζαλιζόμουνα. Είχα κάποιους φρικτούς πονοκεφάλους. Ούτε μπορούσα να δουλέψω, γιατί δεν μπορούσα να γράψω. Το καταλαβαίνεις? Έμενα μόνο στο δωμάτιό μου. Έμενα μόνος και δεν μιλούσα σε κανέναν πλέον. Με την μητέρα μου και με τον αδερφό μου. Ήτανε μικρότερός μου. Και καθόμουν στην κάμαρή μου και έφτιαχνα αυτά τα πράγματα που επίστευα πως ήταν δικά μου. Αλλά δεν πέθανα. Δεν πέθανα. Πέρασα την κρίση και είμαι ζωντανός. Και αυτό είναι που μετράει. Ναι, είμαι ζωντανός. Δεν ξαναείχα παρεστήσεις. Ούτε ξαναμίλησα σε κανέναν. Το αστείο είναι πως δεν θυμόμουν και πολλά πράγματα από αυτά που σκεφτόμουν και έκανα προτού πάω στο νοσοκομείο. Έπρεπε να είχα πεθάνει. Ύστερα άρχισα να νιώθω καλύτερα. Άρχισα να φτιάχνω πράγματα με τα χέρια μου. Και μένω πλέον σε αυτό το κτίριο που αγόρασε ο αδερφός μου πριν από περίπου 2 χρόνια και ασχολούμαι με τη διακόσμηση. Δεν ξαναπήγα ποτέ στο καφενείο. Ούτε ξαναμίλησα σε κανέναν. Μάζευα ξύλα για το υπόστεγο αυτού του κτηρίου και άρχισα να προσπαθώ να βρίσκω και πολλά συμπράγματα έπιπλα για να διαμορφώσω αυτό το κτίριο. Τώρα νιώθω καλύτερα. Ήθελα να ξαναπροσπαθήσω να πάω να βρω να συναντήσω αυτόν τον άνθρωπο που μου έκανε αυτό το φρικτό πράγμα. Αλλά θέλω πρώτα να κάνω κάτι. Θέλω πρώτα να ξανακάνω κάτι από την αρχή. Θέλω να ξαναχτίσω εκείνο το υπόστεγο έξω στο κήπο. Ναι. Οι πιο πλούσιες πόλεις της εποχής εκείνης και με αυτές τις προμήθειες ο Κολοκοτρώνης, η Μπουμπουλίνα και η Μεγάλη